Nasci em 1950. Βαθιά διχασμένη είναι η Βραζιλία λίγες ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές της 7ης Οκτωβρίου. Χιλιάδες Βραζιλιάνοι διαδηλώνουν κάθε εβδομάδα κατά του ακροδεξιού υποψηφίου για την Προεδρία της χώρας, Ζαίρ Μπολσονάρο, ο οποίος διακρίνεται για το ρατσιστικό, νεοφιλελεύθερο και διχαστικό λόγο του. Οι συγκεντρώσεις που έγιναν σε πολλές πόλεις της Βραζιλίας έλαβαν χώρα την ημέρα που ο Μπολσονάρο έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον του στις 6 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Αυτό που με έκανε να πάρω τη συγκεκριμένη απόφαση να τον στηρίξω είναι το γεγονός ότι ο Μπολσονάρο δεν κάνει πολιτικές συμφωνίες. Ο Μπολσονάρο, ο οποίος είναι από τους νοσταλγούς της στρατιωτικής δικτατορίας, προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνοντας περίπου 26-28%. Είναι ένας αντίπαλος που φέρνει αβεβαιότητα σχετικά με τις δεσμεύσεις του απέναντι στη δημοκρατία. Μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημοκρατική δέσμευση απέναντι στον Χαντάντ, τη Μαρή, τον Τσίρο και τον Αλμίχ. Αναφορικά με τον Μπολσονάρο, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αναλυτές εκτιμούν ότι η σύσσωμη πολιτική ελίτ που εμπλέκεται στο μέγα σκάνδαλο γύρω από τον κρατικό πετρελαϊκό κολοσσό Πέτρομπρας έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα στα λεγόμενα outsider. Από την ημέρα που δέχθηκε την επίθεση στις 6 Σεπτεμβρίου, ο υποψήφιος για την Προεδρία Μπολσονάρο έχει διαχειριστεί την καμπάνια του μέσα από το νοσοκομείο. Από εδώ επικοινωνούσε με τους υποστηρικτές του. Ο ίδιος ο Μπολσονάρο εκτιμάει πως η επίθεση σε βάρος του θα συσπυρώσει τους υποστηρικτές του. Αυτό που βλέπω στις διαδηλώσεις είναι ένα καθαρό μήνυμα ότι οι πολίτες είναι στο πλευρό μας.